Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, σμινίτες, εθνοφύλακες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό. 203 ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη του αγώνα της Παλγενεσίας, της πρώτης επιτυχημένης εξέγερσης μετά την Γαλλική Επανάσταση στην Ευρώπη. Αποτέλεσε παράδειγμα για τους υπόλοιπους λαούς που εξεγέρθηκαν για την ανεξαρτησία τους σε μια βαριά ιστορική συγκυρία όπου ο πολιταρχισμός κάλυπτε την Ευρώπη. Γιορτάζουμε επίσης τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπερμάχου στρατηγού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Παναγία σκέπει διαχρονικά τις ένοπλες δυνάμεις και δι' αυτόν την πατρίδα μας. Γυναίκες και άντρε των ενόπλων δυνάμεων. Ο ορτασμός της επαιτίου της 25 Μαρτίου δεν συνιστά μόνο εκπλήρωση ηθικού χρέους Αποτελεί ευκαιρία ιστορική και εθνική ενδοσκόπηση, προσπάθεια δημιουργία παραδείγματο για τα νέα παιδιά, για το παρόν και ιδίω για το μέλλον του Ελληνισμού ω κυρίαρχη οντότητα. Ζούμε σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικέ ανακατατάξει εξελίσσονται με ραγδαία ταχύτητα. Η Ελλάδα, στηριζόμενη στι ένοπλε δυνάμει και την αξιόπιστη πολιτική τη, έχει παρουσία στη διεθνή σκηνή η διατήρηση αυτής της παρουσίας συνιστά προτεραιότητα για την πατρίδα μας. Προϋποθέτει όμως την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω μας. Η Ατζέντα 2030, το σχέδιο δηλαδή μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος μας είναι η δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών ενόπλων δυνάμεων. Οι να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Για να προφυλάξουν αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο δεδομένο την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όπως μας διδάσκουν οι συγκρούσεις του 21ου αιώνα, δεν υπάρχουν δεδομένα δικαιώματα, εάν δεν μπορείς να τα υπερασπίσεις. Ουδής σέβεται τον ανυπεράσπιστο. Οι αναθεωρητισμοί, βασισμένοι στις απειλές και την ισχύ των όπλων και των αριθμών, δεν θα εξαφανιστούν ως διαμαγείας από τον ορίζοντα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητο όρο εθνική επιβίωση. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό από όλου και να υποστηριχθεί από όλου. Σα ευχαριστώ για τι υπηρεσίε σα στην πατρίδα και την κοινωνία. Η Παναγία να προστατεύει εσά, τι οικογένειέ σα και την Ελλάδα. Ζήτω 25 Μαρτίου 1821, ζήτω οι ενόπλε δυνάμει, ζήτω το έθνο.